Καλησπέρα σε όλες και όλους. Βράδυ ημέρας Τρίτης, 15 του μηνός Φλεβάρη του 2022. Και είμαστε μαζί, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα στην εκπομπή και θα ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί έχουμε μαζί μας και τους χορηγούς μας και φυσικά να πούμε σε όλους ότι μαζί μας είναι το Regency Casino Θεσσαλονίκη όπου μπορείτε να διασκεδάσετε παίζοντας ένα από τα εκατοντάδες αγαπημένα παιχνίδια. Εξαιρετικά μενού των δύο εστιατορίων τα οποία μπορείτε να απολαύσετε μέχρι τις 12 το βράδυ. Και το Regency Casino Θεσσαλονίκη λειτουργεί από την Δευτέρα έως και την Πέμπτη, από τις 12 έως τις 4 τα ξημερώματα και από την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη Δευτέρα 4 τα ξημερώματα συνεχές ωράριο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. 2022 ευχές για ένα ελπιδοφόρο νέο έτος. Ο αγαπημένος προορισμός διασκέδασης συνεχίζει να χαρίζει συναρπαστικές εμπειρίες παιχνιδιού και καθημερινών κληρώσεων με απόλυτη ασφάλεια, υπευθυνότητα και αισιοδοξία. Τώρα έχουμε μαζί μας και την Altai Natura. Φυσικά η Altai Natura είναι η εταιρεία που σας δίνει τη δυνατότητα αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με ψωρίαση, με δερματίτιδα, με εξέματα. Επιλέξετε το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θα δείτε στο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο υπάρχει. Μπορείτε να καλέσετε στο 6970-062-884. Θα βγουν τώρα τα σουπεράκια για να ενημερωθείτε. Φυσικά βιολογικά προϊόντα. Εκτός από την ψωρίαση, δερματίτιδα και εξέματα, υπάρχει η κρέμα, υπάρχει μάλλον το πόσιμο φακελάκι. Πόσιμο φακελάκι, το οποίο προλαμβάνει τη διόγκωση του προστάτη. Είναι το ρεπροστανόλ, το οποίο βλέπετε. 6970-062-884 με 19,90, παρακαλώ. Και για ρευματικούς και μυϊκούς πόνους υπάρχει το Σουσταράντ, το οποίο το βλέπετε εδώ. 6970-062-884, 19,90. Σε αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να καλέσετε τώρα, είτε από Viber είτε από WhatsApp, στο χορηγό μας. Στην Altai Natura, η οποία σας δίνει και μια δυνατότητα να αγοράσετε τα δύο προϊόντα μόνο με 30 ευρώ, δηλαδή από 15 το ένα αυτά που είδατε πριν από λίγο. Πάμε να δούμε και τους υποστηρικτές μας και πάμε φουλ για δράση. Μαζί μας λοιπόν είναι η S4 Premium Security Services, η S4 Security. Αναγεννήσεως 52 στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, στο νέο ψυχικό Αττικής. Υπηρεσία φύλαξη εγκαταστάσεων, περιπολιών, εκδηλώσεων. Σλόγγαν: δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Νοσοκόμα στο σπίτι στο 11311. Νοσοκόμα και γιατρός έρχονται ανα πάσα στιγμή για ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες. Είναι νούμερο ένα εταιρεία στην Ελλάδα, παρακαλώ, η νοσοκόμα στο σπίτι για μια απλή ένεση και μεταφορά σε νοσοκομείο ή κλινική. Αν θέλετε ζάντες λάστιχα, μην πάτε πουθενά αλλού. Καπίταλη, το πρώτο όνομα σε ζάντες λάστιχα, χοντρική λιανική για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με τα κορυφαία ελαστικά και ζάντες, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, κάντε και σύγκριση τιμών. Αν έχετε κατοικίδια, μην ψάχνετε παιδιά πουθενά αλλού. Pet Shop 88, στη Θεσσαλονίκη έδρα, αλλά σε όλη την Ελλάδα αποστολές. Εντός 24 ωρών στο σπίτι σας η παραγγελία. Αν μπείτε τώρα στο petshop88.gr, κάνετε την παραγγελία. 7.000 προϊόντα, Κώστας Παρασκευόπουλος και συνεργάτες, και θα έρθουν την επόμενη μέρα. Υπάρχει και επιβράβευση τακτικών πελατών. Η οικοανταλλακτική φτιάχνει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Όταν έχετε πρόβλημα, τις φτιάχνει Εθνικής Αντιστάσεως 99 στην Καλαμαριά. Είναι γρήγορη εξυπηρέτηση, είναι γνήσια ανταλλακτικά. Είναι η κορυφαία τεχνική, Κοσμάς Κωστόπουλος και συνεργάτες, στο 6907-857-611. Το Man to Man είναι μια νέα πρόταση στο χώρο της ανδρικής ένδυσης και υπόδυσης. Μοντέρνο ντύσιμο, αλλά και πιο κλασικό ντύσιμο σε μεγάλη γκάμα ρούχων. Θα πάθετε την πλάκα σας με την γκάμα ρούχων. Εγνατία 46. Μια φορά αν πάτε στο Man to Man, θα γίνετε σίγουρα πελάτες και θα ψωνίζετε μόνο από εκεί, λόγω τιμών και λόγω ποιότητας ρούχων. Κατασκευαστική εταιρεία Αναδομό, η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια ως η κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία της Βόρειας Ελλάδας, αναλαμβάνει μεγάλα έργα παντού στην επικράτεια, αλλά και ανακαινήσει κατοικιών και εμπορικών χώρων σε 6 άτοκες δόσεις πληρώνεται, παρακαλώ. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
Λοιπόν, αυτοί οι υποστηρικτές μας, ευχαριστούμε όλους που μας στηρίζουν. Έχουμε γκολ στο παιχνίδι Sporting Λισαβόνας Manchester City 0-1. Βρισκόμαστε στο 11ο λεπτό της συνάντησης και η Manchester City προηγείται 1-0 με γκολ του Μαχρέζ, και βέβαια στο άλλο παιχνίδι είναι στο 0-0, αυτό το οποίο παρακολουθούμε ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και στην Real Madrid, η Real Madrid της, όπως λέγεται. Τώρα θέλω να σας πω 2-3 πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε σε λίγο τον Γιώργο τον Τουρσουνίδη, αλλά θέλω να δούμε, παιδιά, επειδή σήμερα ήταν η μέρα για τον παιδικό καρκίνο, θα δούμε ένα φοβερό βίντεο με τους πυροσβέστες με την ΕΜΑΚ και λοιπά που ανεβήκανε στο ΑΧΕΠΑ, όπου υπάρχουν παιδάκια με παιδικό καρκίνο, και είμαστε όλοι μαζί τους, είμαστε όλοι συμπαραστάτες τους. Κοιτάξτε εδώ, ανέβηκαν οι πυροσβέστες στο ΑΧΕΠΑ και δώσανε στα παιδάκια, αφήσανε και μπαλόνια να φύγουνε. Βλέπετε εδώ, στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, απίστευτο σκηνικό, πραγματικά καταπληκτικό σκηνικό, και αφήσανε τα μπαλόνια να φύγουνε, ανεβήκανε επάνω με σκάλα οι πυροσβέστες, βλέπετε εδώ, και διώξανε τα μπαλόνια και δώσανε δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ και προσπαθούν να ξεπεράσουν τον παιδικό καρκίνο. Μπράβο μάγκες, μπράβο στους πυροσβέστες, μπράβο στην ΕΜΑΚ, μπράβο σε όλους που το έκαναν αυτό. Μια καταπληκτική πραγματικά κίνηση την οποία κάνανε. Συμπαράσταση σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που περνάνε αυτή τη δυσκολία, και ευχόμαστε όλοι να είναι γεροί και δυνατοί, γιατί σαν την υγεία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σαν την υγεία, αφήστε το. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάω να τα πάρω όλα με τη σειρά μια σκούπα. Σε λίγο θα έχω τον Γιώργο τον Τουρσουνίδη, σε κάνα πεντάλεπτο περίπου, τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Παρέμβαση αγγελέα του Αρείου Πάγου για τη δολοφονία του Άλκη. Υπάρχει θέμα στο σφίνα.gr. Τι ζήτησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Ζήτησε να γίνει πάρα πολύ γρήγορα την προτεραιότητα διεξαγωγής της κύριας ανάκρισης για την αποτρόπαια δολοφονία του Άλκη στην Θεσσαλονίκη. Ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έστειλε επιστολή στην ανακρίτρια και αίτημα το οποίο καταθέτει, και λέει γρήγορα προχωρήστε τις διαδικασίες. Αυτό λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Θα προχωρήσουν τις διαδικασίες. Έχουμε αποκαλύψει εμείς όμως, γιατί για να τα λέμε όλα και για να μην νομίζουν ότι είμαστε τίποτε, κατεβήκαμε κάνα βουνό 180.000 μέτρα ύψος το βουνό και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έχουμε αποκαλύψει ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης στο Τζίλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι μόλις το ακούει άλλος εντυπωσιάζεται. Λέει ο δράστης της επίθεσης στο Τζίλο, το γράψαμε στο σφίνα.gr. Αυτός εδώ, με αυτή τη φωτογραφία, αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης στο Τζίλο. Και ο δράστης της επίθεσης στο Τζίλο, όπως γράφουμε και αποκαλύπτουμε στο ρεπορτάζ μας, είναι ο ίδιος ο Τζίλος. Ο ίδιος ο Τζίλος. Να το εδώ, κάτω. Ο ίδιος ο Τζίλος. Αυτός χτύπησε τον εαυτό του, παιδιά. Δεν υπάρχει κανείς. Ούτε το Λευκό Πόλο βρέθηκε. Φυσικά ούτε οι δράστες βρέθηκαν. Ούτε ο ΑΚ που έφυγε στο εξωτερικό ενώ δήθεν τον παρακολουθούσαν. Ούτε ένας Βούλγαρος και ένας άλλος ξένος ακόμη που Αλβανός, ξέρω εγώ τι ήταν, που έγραφαν κάποιοι, επειδή αυτή η δολοφονική επίθεση έγινε 19 Δεκεμβρίου του 18. Τέσσερα χρόνια, τρία χρόνια ή κάτι ψηλά έχουν περάσει. Τρία χρόνια και δύο μήνες. 18-19 Δεκεμβρίου του 2018. Τώρα έχουμε 2022. Και περάσανε τρία χρόνια και δύο-τρεις μήνες και τώρα πάει να γίνει η όλη ιστορία. Και από τότε τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή αυτοί εδώ που βρίσκονται στις διάφορες θέσεις νομίζουν ότι μπορεί να μας κοροϊδεύουν. Ο Τζίλος δηλαδή χτυπιόταν μόνος του. Βάρουσε μπουνιές στον εαυτό του, στο κεφάλι του, χτυπούσε το κεφάλι κάτω στο πεζοδρόμιο. Αυτό έκανε ο Τζίλος, γιατί δεν υπάρχει κανείς δολοφόνος. Κανένας υποψήφιος δολοφόνος για τον Τζίλο. Εμείς λέμε πρώτοι αυτοί οι οποίοι σκότωσαν τον Άλκη να πάνε φυλακή να σαπίσουν. Και αν υπάρχουν και άλλοι να τους βρουν και τους άλλους, και αυτοί μέσα. Όλοι μέσα. Μιλάμε για δολοφονία, αλλά και μακάρι να γλίτωνε
ο Άλκης, μακάρι να γλίτωνε, έστω με το ξύλο όπως γλιτώσαν οι άλλοι, είμαι, ξέρω εγώ, με, αφού πήγαμε, υπήρχε μια δολοφονική επίθεση με δύο μαχαιριές στο πόδι και τη γλιτώσανε και ζούνε τα παιδιά, ευτυχώς δηλαδή, μακάρι να ζούσε, πάλι δολοφονική επίθεση ήτανε. Μια άλλη δολοφονική επίθεση που είχε γίνει πριν από 2-3 χρόνια, 3 χρόνια μάλλον για την ακρίβεια, με μαχαιριά πάλι, στην οποία συμμετείχε ο ένας από αυτούς που συνελήφθησαν, ο 23χρονος, δεν έγινε καν το δικαστήριο. Και ήταν έξω όλοι αυτοί. Τώρα από εκεί πέρα εγώ τι να σκεφτώ. Ο Τζίλος 3 χρόνια και κάτι ψηλά, τίποτα. Ο Κωνσταντινέας 5 χρόνια, τίποτα. Ο Μπίκας άλλα 4 χρόνια κλπ, τίποτα. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εκεί πέρα υπάρχουν κάτω άλλοι νόμοι. Γιατί μάθαμε ότι το Πόλο νοικιάστηκε στην Αθήνα και ήρθε στη Λάρισα και βάρεσε τον Τζίλο. Αυτοί που ήταν μέσα στο Πόλο. Ήτανε αμάξι, αυτοκίνητο το οποίο νοικιάστηκε στην Αθήνα. Τίποτα. Δεν ξέρετε τίποτα. Δηλαδή, μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να λέμε ότι κάποτε δήραν τον διαιτητή Τζίλο, αλλά ποτέ δεν μάθαμε ποιος. Ο αέρας τον βαρούσε. Ή ο ίδιος βαρούσε τον εαυτό του, όπως αποκαλύπτουμε εμείς στο σφίνα.gr. Φυσικά κάνουμε πλάκα μαζί σας, ρε καραγκιόζητες. Πλάκα κάνουμε μαζί σας, ρε. Πού είναι, ρε, οι υπουργοί οι οποίοι θα σχολιόντουσαν, πού είναι οι δικαστές που θα σχολιόντουσαν, πού είναι αυτοί όλοι που θα σχολιόντουσαν στην Αθήνα και στον Πειραιά, για να καταλάβω δηλαδή. Για να τα λέμε όλα, γιατί εσείς πληρώνεστε από τον ελληνικό λαό. Εμείς σας πληρώνουμε και είστε υποχρεωμένοι να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Όλοι εσείς. Υποχρεωμένοι να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Αλλά πού είστε, πραγματικά πού είστε. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, αυτή είναι μια πραγματική κοροϊδία. Κοροϊδία στην κυρολεξία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άλλο θεματάκι που ήθελα να πω είναι ότι τελείωσε σήμερα από τον ΠΑΟΚ ο Εσίτη. Υπάρχει μια σχετική φωτογραφία με το θεματάκι. Ο Εσίτη αποχαιρετά και τον ΠΑΟΚ. Thank you, thanks for all, λέει εδώ δεξιά, άμα θα δείτε, προς τον ΠΑΟΚ. Είναι το μήνυμα του Εσίτη. Υπάρχει μια φωτογραφία με τον Λουτσέσκου και ο Καρυπίδης εκεί. Και thanks for ΠΑΟΚ FC, λέει, ευχαριστίες για τον ΠΑΟΚ FC. Να πω ότι ο Εσίτη, εδώ τον βλέπετε, δεν πρόσφερε τίποτα στον ΠΑΟΚ, για να τα λέμε όλα. Ήταν ένας παίκτης τον οποίο το φέρανε, οικονομήσαν κάποιοι στην πλάτη του Σαββίδη για άλλη μια φορά. Το φέρανε τότε τον Ιανουάριο, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα με αμυντικό χαφτά, χανήθε να χαμή να λέγαμε. Πληρώσαν 1.400.000 για να τον αγοράσουν, λες και πέραν τον Μαραντόνα. Και αυτόν τον δώσαν 800.000 το χρόνο. Ο Εσίτη έπαιρνε 230 εκεί. Παιδιά, είναι αυτό που σας λέω τα νούμερα. Δεν είναι, κάποιος κάθεται και τα λέει και λέει, ας πούμε, έλα μωρέ, εντάξει τώρα που ο Σαββίδης και... Ναι, κάποια στιγμή ο Σαββίδης θα πει ότι εγώ έδωσα και τόσα εκεί, γιατί τα έδωσες, ρε φίλε. Στον Εσίτη τον έδωσες 4.832, τετραετές συμβόλαιο. Με 800 το χρόνο. Το σταυρό μας να τον κάνουμε. Τετραετές με 800, 3.200. Συν τους φόρους, βάλε και τους φόρους, άλλο 1.000.000, 4.200. Απίστευτα πράγματα. Και έχει δώσει όλα αυτά τα λεφτά στον Εσίτη. Και ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα από τον Εσίτη. Φυσικά αντιθέτως ο Εσίτη πήρε. Ο Εσίτη πήρε 3 εκατομμυριάκια, μια χαρά. Και τώρα ξέρετε τι έλεγε ο Εσίτη για τη Φερεσβάρος. Λέει, παιδιά, δεν πάω στη Φερεσβάρος. Πήγε να τη χαλάσει τη δουλειά ο Εσίτη στο τέλος. Γι' αυτό έλεγε ο Μπότο χτες στη συνέντευξη τύπου, εντάξει, είμαστε κοντά και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και λοιπόν. Όταν πήγε ο Εσίτη επάνω, λέει, παιδιά, εγώ 800 παίρνω. Λέει, φέρες βάρος πόσο? Λέει, 800. Εμείς, λέει, 4 εκατοστάρικα δίνουμε. Τι 4 εκατοστάρικα, λέει, εγώ δεν έρχομαι. Λέει, φεύγω. Πάω πίσω στον ΠΑΟΚ, πάω να παίξω, κάτω στο συμβόλαιό μου, λέει, δεν με νοιάζει. Λέει, με πληρώνουν ποτέ. Και ξέρετε τι έγινε. Του δώσαν ένα χρόνο παραπάνω, φέρες βάρος, και του δώσε και ο ΠΑΟΚ λεφτά για να φύγει. Πλήρωσε 200.000 το χρόνο ο ΠΑΟΚ για να φύγει ο Εσίτη. Αυτά κάνανε κάποιοι γύρω από το Σαββίδη, οικονομήσαν στην πλάτη του ΠΑΟΚ και συνεχίζουν να οικονομάνε. Ελπίζω και εύχομαι να σταματήσει με αυτόν εδώ τον Πορτογάλο που ήρθε, δεν ξέρω. Ελπίζω και εύχομαι να σταματήσει, γιατί χτες δεν μ' άρεσε μόνο κάτι που είπε ο Μπότος σχετικά με τον Βαρέλα. Εκεί που πήγε να μιλήσει και το ρωτήσαν για τον Βαρέλα, κάτι είπε. Και επειδή είναι Πορτογάλος αυτός, Πορτογάλος ο Βαρέλα, άσε το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο ακροτήρι. Πορτογάλος είναι κανονικά. Και πήγε το γιο του στην Μπενφίκα. Και επειδή αυτός προέρχεται από την Μπενφίκα ο Μπότο, δεν μ' άρεσε αυτό που είπε όταν το ρωτήσανε, το ρώτησε μάλιστα ο Στεριάδης με τον Βαρέλα, τι γίνεται. Αντί να πεις, κύριε Μπότο, ότι ποιος Βαρέλα έχει τελειώσει, δεν παίζει, τον πετάξει, έμουξε από τη λίστα κλπ. Είπε να δούμε τι θα γίνει, πρόσφερε στον ΠΑΟΚ πολλά, βάλε και τον Κούδα να παίξει.
Βάλε και τον Τουρσουνίδη που θα βγάλουν σε λίγο. Πιο καλό από τον Βαρέλα θα είναι. Βάλε και κανένα δυο ακόμη να παίξουν. Αν είναι έτσι με αυτή τη λογική, πρόσφερε στον ΠΑΟΚ παλιά, τώρα τι μπορεί να προσφέρει. Και κάνει γύρισμα μετά ο Μπότο και λέει: ναι, λέει, αλλά να ξέρετε, λέει, δεν πρέπει να βλέπουμε τι πρόσφερε ο άλλο πίσω, αλλά τι θα προσφέρει μπροστά. Με αυτή τη λογική που λες, κύριε Μπότο, πρέπει να φύγει και ο Βιερίνια, δεν μπορεί να προσφέρει, και ο Βαρέλα, και ο Κρέσπο να πάρει καλύτερο παίχτη, και ο Ελκαντουρί που τον πληρώνει σε εκατομμύρια. Και όποιο άλλον θες βάλε μέσα, γιατί έχει πολλούς ο ΠΑΟΚ τέτοιους πρέπει να φύγουν. Αυτοί πρέπει να φύγουν όλοι αν είναι αυτοί. Και ο Πασχαλάκης. Πάρεις καλύτερο τερματοφύλακα από τον Πασχαλάκη. Με αυτή τη λογική δεν βλέπεις τι προσφέρουν, αλλά τι θα προσφέρουν. Νομίζω εγώ, έτσι νομίζω ότι γίνονται οι ομάδες και στείνονται. Το τελευταίο μ' άρεσε που είπε. Ότι τι θα προσφέρουν. Για να δούμε τι θα φέρει. Γιατί το πρώτο δείγμα με Σάστρε και με τον το Σουάρες που δεν τον είδαμε, αλλά όλοι λένε ότι είναι πολύ καλός παίκτης, θα τον δούμε κλπ. Πάρα πολύ καλοί παίκτες ήρθαν και δεν παίξαν στον ΠΑΟΚ. Ο Σάστρε όμως, από τα πρώτα στοιχεία δείχνει ότι είναι καλός παίκτης. Έχει κάποιες αδυναμίες βέβαια αμυντικά, τις οποίες καλύπτει ο Λίρατζη, ο οποίος είναι καλύτερος αμυντικός από τον Σάστρε, αλλά ο Σάστρε από τη μέση και μπροστά είναι καλύτερος του Λίρατζη. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό είπε ότι το δέσαν καλά και πιστεύω ότι το δέσαν καλά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια, αν δεν πουλήσει κάποιον, έχει δεξιά μπακ πολύ καλά. Έτσι νομίζω. Να πω ότι έχει βάλει δεύτερο γκολ η Manchester City. Προηγείται ήδη 0-2, 0-0 είναι το άλλο. Έχει μια ψιλοανάρατη σούπα μέχρι στιγμής στο 20 λεπτό. Παρίσι Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτη, δεν έχουμε δει και τίποτα. Αλλά ο Σίλβα έχει βάλει το δεύτερο γκολ. Ο Μπερνάντο Σίλβα, το πρώτο Μαχρές και βεβαίως προηγείται 0-2 μέσα στη Sporting Λισαβόνα, μέσα στη Λισαβόνα. Πάμε στον Γιώργο Τουρσουνίδη που με το οποίο τώρα τον έχουμε μαζί μας για να τον δούμε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Όλα καλά. Καλά, φίλε, καλά, όλα καλά. Όλα καλά, μπράβο. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω, θες να κάνεις ένα σχόλιο για το μάτς που είδαμε της Κυριακής, δεν νομίζω, ε? Κοίταξε, αυτό που μένει από το παιχνίδι της Κυριακής είναι να κάνουμε ένα σχόλιο, είναι η νίκη. Δηλαδή, συνεχίζει η ομάδα, παίρνει τους τρεις πόντους, χωρίς να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αυτό. Αλλά σημαντικό στη δεδομένη αυτή χρονική στιγμή. Να παραμένει αίτητη, να παίρνει τους βαθμούς, να ανεβαίνει και ψυχολογικά αλλά και βαθμολογικά εν ώψη της συνέχειας που είναι η δύσκολη και μιλάω για κύπελο, Ευρώπη και τα play-off που έρχονται. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο γιατί η ομάδα ήταν σφύρα τη λήξη να φύγουμε και... Όχι, ένα μέτριο παιχνίδι, ένα μέτριο γενικά παιχνίδι ήταν. Μέτριο γενικά παιχνίδι, σωστά. Τώρα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει Γιώργο είναι η άποψή σου για το μάτς της Πέμπτης. Πώς πρέπει να πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη? Εγώ τη Μίδηλαν παραδόξως την είδα. Μου έστειλε ένα link, μου έστειλε ένας φίλος στο παιχνίδι Μίδηλαν με τη Βαλερέγκα που παίξαν το φιλικό το τελευταίο. Ας σου πω την άποψή μου, γιατί ποιος να τη δει. Άμα τη δεις σε κάποιο παιχνίδι, δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται. Εμένα μου άρεσε σαν ομάδα. Απ' τη μέση και μπροστά είναι πολύ καλή ομάδα. Απ' τη μέση και μπροστά είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά πίσω έχει αδυναμίες. Είδα δηλαδή ότι ο δεξιός ο μπακ δεν είναι καλός, είναι ένας μέτριος παίκτης. Ο αριστερός είναι πολύ καλός ο μπακ και τα δύο στόπερ λίγο ψιλοτρακέρουν μεταξύ τους. Δηλαδή τα προβλήματα της Μίτλα είναι αυτά. Αυτό είδα εγώ. Εντάξει, ναι. μπορεί να για εκείνο το μάζι να ήταν μόνο, αλλά αυτά είδα. Αλλά ένα παίκτη το βλέπεις. Βλέπω ότι είναι λίγο. Δεν λέω ότι είναι τα γάρια, πρόσεξε. Αλλά είναι καλοί παίκτες, δεν είναι δηλαδή. Αλλά δεν είναι όπως είναι από τη μέση και μπροστά που κάνουν μαγικά. Δηλαδή πρέπει να το προσέξει αυτό ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πώς πρέπει να πάει? Συμφωνώ με σένα. Οι πληροφορίες που έχω και εγώ είναι ότι είναι μια καλή ομάδα. Έτσι, καλή ομάδα. Πειθαρχημένη, γιατί αυτά τα παιδιά το βασικό είναι η πειθαρχία που έχουν. Τρέξιμο, Γιώργο. Πολύ τρέξιμο. Εννοείται ότι ποιοτικά δεν θεωρώ ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση όπως είναι οι δικοί μας οι ποδοσφαιριστές. Τώρα, κοίταξε Νίκο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει να το αντιμετωπίσει εκεί πέρα το παιχνίδι. Πρώτα σίγουρα να μην πάει να φοβηθεί το παιχνίδι, να πάει εκεί με τη δυνατότητα που έχει σαν μεγάλη ομάδα, με την προσωπικότητα που έχει, να διεκδικήσει το αποτέλεσμα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχει και το δεύτερο παιχνίδι. Θεωρώ ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι ένα λάθος. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει από το πρώτο λεπτό να μπει για να διεκδικήσει το αποτέλεσμα της νίκης και νομίζω αν το κάνει αυτό, δηλαδή βγάλει έντονη προσωπικότητα και ποιότητα εμπειρία που έχουν οι ποδοσφαιριστές μας, τότε θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Πρέπει να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα σίγουρα την Πέμπτη
Γιατί όπως έχω πει και επανελειμμένα και, και γνωρίζω και από την εμπειρία μου σε αυτά τα διπλά παιχνίδια, το λέω συνέχεια, το παιχνίδι το δύσκολο δεν είναι της Πέμπτης. Το παιχνίδι το πιο δύσκολο θα είναι της Τούμπας το παιχνίδι. Γιατί? Πάντα τα παιχνίδια που παίζεις στην έδρα σου, όταν κυνηγάς και το σκορ, έχεις και το άγχος και την πίεση ότι είσαι στην έδρα σου, πρέπει να το κερδίσεις, πρέπει να πάρεις την πρόκριση. Ενώ αν ο ΠΑΟΚ, και άμα δούμε, δηλαδή φέρουμε αναμνήσεις από παιχνίδια παλαιότερα, θα δεις ότι πάντα μέσα στην Τούμπα όλα τα παιχνίδια ήταν δύσκολα. Ναι, ενώ έξω παίζει καλύτερα. Παίζεις πιο απελευθερωμένα, αντιμετωπίζεις διαφορετικά το παιχνίδι, πηγαίνεις και για δύο αποτελέσματα. Είναι διαφορετικό το πάντα το εκτός έδρας παιχνίδι. Αυτό μου άρεσε που είπες, Γιώργο, προηγουμένως, που λες ότι να μην σκεφτεί ότι υπάρχει δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή λες να πάει ο ΠΑΟΚ εκεί σαν παίζει τελικό. Εννοείται. Πάω να τον κερδίσω. Και ότι με κάτσε. Με νοοτροπία ότι πάω να πάρω το αποτέλεσμα της πρόκρισης, ναι, από το πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή δεν έχω άλλο μάτς, αυτό είναι, παιδιά. Πάμε αυτό, να πάω. Και από εκεί και πέρα δεν, εντάξει, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί το παιχνίδι. Αλλά να μπει με αυτή την νοοτροπία, την νοοτροπία του νικητή, την νοοτροπία ότι ήρθα εδώ να σας κερδίσω, να πάρω το αποτέλεσμα και γεια σας. Είναι ωραίο θεματάκι, πολύ ωραίο. Προφανώς από την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια και παίζοντας και με ευρωπαϊκές ομάδες ή οτιδήποτε άλλο αντιπάλους, αυτό λες ότι είναι το καλύτερο για τον παίκτη και ψυχολογικά δηλαδή να πάει. Ναι, ναι, ψυχολογικά. Τώρα, να πω το εξής. Όπως δείχνουν τα πράγματα, για να ξέρεις, μάλλον δεν θα πάει ο Κούρτιτς. Κάτι έχω ακούσει, Νίκο. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό εδώ το πράγμα. Λόγω κορονοϊού, φαντάζομαι. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο άλλος, ο Τσόλακ, αποκαταστάθηκε, γιατί και αυτός είχε, αποκαταστάθηκε, αλλά σήμερα δεν έκανε προπόνηση. Είχε ένα πρόβλημα με τη μέση του, κάτι αυτά, κάτι μπερδέματα, κάνει ατομικές, κάνει κάτι τέτοια. Και αυτός πρέπει να είναι ψιλοβρώμα. Και πήρε 4 παίχτες να κάνουν αύριο προπόνηση από την ομάδα ΠΑΟΚ Β. 4 πιτσιρικάδες. Δηλαδή και τον Κορτεζιάννη πήρε. Εν τω μεταξύ και ο Κούτσιας έχει κορονοϊό. Ούτε αυτός μπορεί να πάει. Με την πανδημία και με όλα αυτά εδώ που είναι δύσκολο. Εντάξει, ο Κούρτιτς τώρα, ό,τι και να πούμε, Νίκο, είναι μεγάλη απώλεια σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής και σαν απόδοση, αλλά και σαν ηγετική φυσιογνωμία που είχε μέσα στο γήπεδο. Θα είναι μια απώλεια που θα πρέπει να τη διαχειριστεί. Πώς μπορεί να τη διαχειριστεί ο Λουτσέσκου με τον αντικαταστάτη του και το πώς μπορεί να δημιουργήσει έτσι ένα δυνατό χώρο και στο χώρο του κέντρου τον άξονα για να δυναμώσει μετά την απώλεια του Κούρτιτς. Να πω το εξής, ότι ο Κούρτιτς τελειώνει την Τετάρτη, αύριο. Αλλά η ομάδα φεύγει αύριο και δεν μπορεί να τον πάρει την Πέμπτη να παίξει. Γιατί όταν προέρχεσαι από ένα τέτοιο θέμα και ο οργανισμός σου αδυνατίζει και έχεις χάσει και 4-5 προπονήσεις και επίσης δεν είσαι σε καλή κατάσταση και μπορεί να την πατήσεις κιόλας. Ναι, και γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω βέβαια, δεν μπορεί να το δούμε να πετάξει με την ομάδα το βράδυ. Τελειώνει. Αλλά επειδή τελειώνει αύριο, δεν ξέρω αν οι χρόνοι, οι ώρες κλπ. Δηλαδή αν μου το βρήκανε στις 10 το πρωί και 10 το βράδυ και 5 μέρες, ξέρεις αυτά τα τέτοια που υπάρχουν τώρα. Φαντάζομαι, Νίκο, όχι φαντάζομαι, σίγουρα θα γίνει η επικοινωνία, η συζήτηση με τον προπονητή. Εννοείται. Το επιτελείο εκεί πέρα και να βγάλουν την απόφαση που θα είναι καλύτερη. Αλλά και για τον ποδοσφαιριστή, εννοείται για την υγεία του ποδοσφαιριστή. Εδώ όμως τώρα παίζει το εξής. Άμα σου πω τώρα ενδεκάδα ΠΑΟΚ την Πέμπτη, τι θα μου έλεγες? Σου πω τώρα εγώ παίχτες και θα μου λες εσύ. Πασχαλάκης τερματοφύλακα, σίγουρα άχαστο είναι αυτό. Δεξιά ο Λίρατζης επίσης άχαστο, γιατί ο επόμενος δεξιός μπακ είναι ο Τέιλορ. Ο Σάστερ δεν είναι δηλωμένος, άρα δεν υπάρχει Τέιλορ. Άρα λοιπόν Λίρατζης. Αριστερό Σίντκλεϊ θα παίξει φυσιολογικά. Σέντερ μπακ θα παίξει ένας ο Ίγκανσον σίγουρα και ο δεύτερος πιστεύω θα είναι ο Κρέσπο. Γιατί θα είναι ο Κρέσπο πιστεύω? Γιατί θέλει έμπειρο παίχτη εκεί στο κέντρο και ο Μιχαηλίδης έχει κάνει το Μιχαηλίδη που και εμένα μου αρέσει, γιατί 7-8 παιχνίδια ήταν από τους καλύτερους παίχτες του ΠΑΟΚ. Έχει κάνει κάτι λάθη, κάτι λίγο, και δεν ξέρω τώρα εσύ περισσότερο που έπαιξε μπάλα και στον ΠΑΟΚ κλπ. Και έχει και την εμπειρία. Το έπαιξε και λίγο Beckenbauer σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή. Νομίζω ότι το μειονέκτημα που έχει αυτό το παιδί είναι αυτό το
το άνετο, το πολύ χαλαρό. Πολύ το... ναι. Εκεί και το κάνει άθελά του, δεν το κάνει εσκεμμένα. Έτσι βγαίνει, έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Αλλά εκεί χάνει πολύ, χάνει πολύ. Πάντως Γιώργο, ένας άνθρωπος ο οποίος τον ξέρει πολύ καλά μου είπε, και δεν θέλω να πω ποιος είναι, είναι του ΠΑΟΚ άνθρωπος, να ξέρεις, λέει, Νίκο, αυτός είναι αμυντικός χαφ. Του λέω σοβαρά, μιλάς, λέει, ναι, έτσι έπαιζε, λέει, στους μικρούς. Αμυντικός χαφ έπαιζε, τον πήρανε και τον βάλαν στόπερ, center back, γιατί λείψει άλλου, και καθιερώθηκε σαν center back, επειδή ξέρει μπάλα, λέει, γι' αυτό παίζει και εκεί, λέει, έτσι. Αυτό είναι παρένθεση και κλείνει η παρένθεση. Στα χαφ, φυσιολογικά, θα είναι, δεν αλλάζει εκεί κάτι, εκτός του Κούρτιτς. Σίγουρα θα είναι ο Τσιγκάρας, σίγουρα θα είναι ο Αυγούστο, και άκου τώρα τι έγινε. Στο μάτσο τελευταίο, αν θυμάσαι, κάποια στιγμή ο προπονητής βγάζει, έβγαλε, έκανε κλπ. Και έβαλε δίδυμο πίσω Αυγούστο με Τσιγκάρα. Τσιγκάρα. Τους ψιλοδοκίμασε. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί οι δύο θα είναι και μπροστά θα πάει σίγουρα ο Μπίσεσβαρ, σίγουρα ο Ζίβκοβιτς, σίγουρα ο Ακπομ, μείνει μία θέση. Θα έλεγα ότι θα είναι ο Μούργκ. Αλλά ο Μούργκ σήμερα δεν προπονήθηκε. Έχει πρόβλημα με τη μέση του ο Μούργκ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και αυτός να μην πάει. Άλλο πάλι αυτό. Καινούριο είναι αυτό. Εγώ θα έβαζα το Μίτριτσα. Και εγώ αυτόν θα έβαζα μετά. Δηλαδή ο επόμενος που θα έβαζα... Και να υπάρχει και να υπήρχε ο Μούργκ. Α, θα έβαζε Μίτριτσα. Ναι, θα έβαζα Μίτριτσα, ναι. Όχι το Ζαμπά. Όχι, πιο Ζαμπά, όχι. Ωραία, όχι. Δεν υπάρχει Ζαμπά. Και ένα ακόμη να σου πω, για να τα λέμε όλα, γιατί το συζητάμε και ο κόσμος θέλει να μάθει και πέντε παρασκήνια, πέντε αυτά κλπ. Χτες βγαίνει ο τεχνικός διευθυντής και κάποια στιγμή το ρωτάνε για τους παίχτες κλπ. Τι είδες και τέτοια και τι λέει. Αυτό που γράψαμε εμείς στο Σφίνα πριν από λίγες μέρες, που λέμε ότι αυτός που ανέβασε το Μίτριτσα είναι ο Μπότο, ο οποίος έκανε συζήτηση μαζί, τον έπιασε, Ελλάδο ρε Κοντέ. Του λέει, Ελλάδο, τι γίνεται, λέει, με τη σε βλέπω ότι είσαι καλός παίχτης, γιατί κλπ. Λέει, ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Δεν έχω κάνει καλά παιχνίδια, τώρα θα κάνεις. Του λέει, τον ανέβασε. Ναι. Και του λέει, άμα πας και καλά, λέει, θα σε κρατήσουμε. Γιατί να πάρουμε άλλον, του λέει. Τον ανέβασε ψυχολογικά. Και λέει χθες ο Μπότο, εγώ όταν ήρθα, λέει, στον ΠΑΟΚ, νόμιζα ότι ήθελε winger. Ήθελε, λέει, extreme. Αλλά λέει, όταν ήρθα και είδα, λέει, το Μίτριτσα. Εντάξει, κάτι θα είδες στην προπόνηση. Είπα, λέει, έλα δωρε αγόρι μου, κάτσε κάτω και λέει, δεν μας δικαιώνει. Και τώρα που μου λες Μίτριτσα, στα δύο τελευταία παιχνίδια πολύ καλός. Κοίταξε Νίκο, αυτό το είχαμε συζητήσει, αν θυμάσαι, και στην αρχή, όταν ξεκίνησε η σεζόν. Εντάξει, ο Μίτριτσα είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ χαρισματικός. Ναι. Καταρχήν έχει ένα ποδοσφαιρικό θράσος που χρειάζεται η κάθε ομάδα. Έχει αυτό το ένας με έναν. Δεν κολώνει να πάει, δηλαδή να πάρει την επιλογή να πάει. Αυτό είναι. Το μόνο του μείον που έχω πει εγώ είναι η τελική του, όταν φτάνει στο τελικό στάδιο, είτε να πασάρει, είτε να βάλει τον γκολ, είτε να τελειώσει τη φάση, ίσως εκεί είναι η μητελής κάποιες του προσπάθειες. Ναι. Τα δύο τα παιχνίδια, και με την ΑΕΚ τον γκολ που έβαλε στο κύπελο, αλλά και προχθές, κάπου έχει βελτιωθεί και αυτό. Ίσως είναι και ψυχολογικό αυτό που είπες και εσύ. Γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να αισθανθούν την τόπα, ναι, τη ζεστασιά. Το χρειάζεσαι. Ναι. Ότι υπολογίζουν, είμαι κοντά, με θέλουν, και οπότε δίνεις και το κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Θεωρώ, και εγώ θα το ξαναπώ, ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, είναι μια καλή επιλογή για τον προπονητή. Και αν για το αυριανό, για το μεθαυριανό μάλλον το παιχνίδι, εάν μπει με την σκεπτικό ο Λουτσέσκου ότι να πάρω τη νίκη, νομίζω είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει και τη ζημιά. Γιατί εκεί μέσα. Αυτό. Ναι, μέσα εκεί. Μάλιστα. Νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω. Και εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ λοιπόν, Νίκο, στην εντεκάδα αυτή που είπε, συμφωνώ, εννοείται, κάπου εκεί θα δούμε. Αλλά να μην παρεξενευτούμε, υπάρχει και η επιλογή του ΣΒΑΜ. Τι, για εντεκάδα? Λέω εγώ. Για εντεκάδα? Ναι. Α, μπορεί να βάλει δηλαδή Τσιγκάρα, ΣΒΑΜ και μπροστά τον Αυγούστο. Ναι, και να βάλει τον Μπίσεσβαρ αριστερά. Να μην βάλει τον Μίτρη και να βάλει τον Μπίσεσβαρ αριστερά. Ναι, αλλά ο ΣΒΑΜ έχει να παίξει πίσω καιρό, ρε φίλε. Ναι, άμα θέλει, λέω για να δυναμώσει το κέντρο, να έχει έναν παίχτη εκεί που είναι εκεί πέρα, κόφτη να μπορεί να δίνει σωστά. Λέω εγώ, είναι καθαρά δικό μου σκεπτικό αυτό. Ναι, κατάλαβα. Έτσι η επιλογή και του ΣΒΑΜ. Έτσι, με αυτή τη λογική, ενισχύεται ακόμη περισσότερο το κέντρο, πιστεύω εγώ, αν είναι ο καλός ο ΣΒΑΜ. Ναι, αυτό.
Και δηλαδή μπορεί να πει, ας πούμε, παίξε 60 λεπτά ρε Σβάμπ, να δω πώς είσαι και σε βγάζω μετά. Αλλά πρόσφερε ναι, 60 λεπτά. Σβάρ αριστερά, όπως τον έχει βάλει σε πολλά παιχνίδια. Ζίφκοβιτς κανονικά, Αγκούστο οχτάρι, οχτάρο δεκάρι και μπροστά ο Άκτου. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Το ξέρω. Ναι, ξέρω. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Και για να το λες, μπορεί κάτι να έχεις ακούσει, να έχεις μυριστεί τίποτα. Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Είναι κάτι... καθαρά δικό μου και το βλέπω εγώ. Ναι. Όχι, δεν είναι άσχημη ιδέα καθόλου. Έτσι πώς μου το λες. Και εγώ πιστεύω ότι αν δηλαδή παίξουν αυτοί οι τρεις, βέβαια εδώ τώρα στους τρεις, Τσιγκάρας, Σβάμπ και Αουγκούστο, δεν υπάρχει κάποιο σκόρερ. Λείπει ο Κούρτιτς. Έτσι κι αλλιώς ο Κούρτιτς είναι μεγάλη απώλεια, όπως και να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να δέσει αυτό που λες. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό που λες. Συγκεκριμένες οι επιλογές. Ναι. Εκεί θα κοιμανθεί ο Λουτσέσκου, εννοείται, γιατί είναι και ένας προπονητής που δεν ρισκάρει και δεν κάνει και πολλές αλλαγές. Ναι. Παίζεται μία θέση, το πολύ δύο βαριά. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, Γιώργο, εμείς θα τα πούμε. Παρ' όλα αυτά, Νίκο, ότι είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι αν κατορθώσει και περάσει στον επόμενο γύρο, μετά ο δρόμος είναι πολύ ανοιχτός και δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει. Θα είναι μεγάλη επιτυχία να περάσουμε στην επόμενη φάση. Μεγάλη ιστορία. Δεν μου λες η μάτσα εσύ τι κάνει ρε, 0-3 στο 30. Περίπατο. Περίπατο. Το άλλο είναι ψιλοσούπα το παιχνίδι. Ψιλοσούπα, δεν το βλέπω και εγώ καταρρίχνω καμιά ματιά. Τίποτα, μία φάση δεν έχει μέχρι τώρα. 35 λεπτά ο Μέση παίζει με τον εαυτό του και ο άλλος λέμε για να τρελαίνεσαι. Τέλος πάντων. Γιώργο, θα τα πούμε την Πέμπτη. Θα έχω χρόνο, Νίκο, και ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, ναι. Σχόλιο, επειδή το είπες και στην αρχή, γιατί άκουσα και εγώ την συνέντευξη του Μπότο χθες. Πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Ναι. Και είπε τα πράγματα όπως έχουν, βγήκε και είπε το σκεπτικό του, είπε το έχει ένα όραμα, ένα πλάνο, ένα σχεδιασμό για την ομάδα και νομίζω ότι ήταν πολύ βασικό ότι βγήκε έτσι ανοιχτά και μίλησε για το πώς σκέφτεται να λειτουργήσει το ΠΑΟ. Και εμένα εκείνο που με έκανε τρομερή εντύπωση, νομίζω αυτό που με έμεινε από όλη αυτή τη στιγμή, είπε ότι ο Σαβίδης μάλλον, εγώ και ο Λουτσέσκου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θέλει και πώς μπορούμε να τη φτιάξουμε την ομάδα. Οπότε αυτό εμένα μου δείχνει, πήρα το μήνυμα ότι υπάρχει μια κοινή πορεία μεταξύ των τριών αυτών ανθρώπων και αν πραγματικά είναι έτσι και λειτουργήσουν έτσι, τότε είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ θετικά για την ομάδα. Ωραία Γιώργο, θα τα πούμε Πέμπτη βράδυ, έτσι, να μετά το μάτς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Και εγώ ευχαριστώ, γεια. Λοιπόν, αυτά το Γιώργο Τρουσουνίδη. Θυμίζω ότι είναι 8 παρατέταρτο το παιχνίδι την Πέμπτη, έτσι, να ξέρετε. 8 παρατέταρτο. Σε λίγο θα πάμε Κομπεχάγη. Έχουμε έκπληξη με Στέλιο Στεριάδη σε λίγο. Έκπληξη με Στέλιο Στεριάδη. Αλλά πριν πάμε στο Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος μας περιμένει, να σας πω ότι έχουμε την Altai Natura, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, παιδιά, να γλιτώσετε από ψωρίαση, από δερματίτιδα, από εξέματα με αυτή την συγκεκριμένη αλυφή, την Τομπροντέγια. 6970-062-884 19 και 90. Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο συγκεκριμένο νούμερο για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Ρεπροστανόλ για να ανεβάσετε την ανδρική λίμπιντο, αύξηση της ανδρικής λίμπιντο και για πρόληψη διώγωσης του προστάτη. 19 και 90 και αυτό, το κατέβασε. Και επίσης τρίτο προϊόν το οποίο προσφέρει η Altai Natura, σουσταράδια αρθρώσεις, μυϊκούς και ρευματικούς πόνους με 19 και 90. Είναι χωρίς κορτιζόνι όλες, είναι χωρίς τεχνητές και τοξικές ουσίες. 6970-062-884, αν πάρετε δύο προϊόντα από αυτά που είδατε πριν από λίγο, 30 ευρώ τα δύο, δηλαδή 15 το ένα. Είναι χορηγός μας, η Altai Natura, καλέστε και ρωτήστε περισσότερα. Και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπως βλέπετε, βγαίνουν και τα τηλέφωνα και μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε Κομπεχάγη, θα πάμε στο Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος Στέλιος Στεριάδης είναι εκεί, έχει φτάσει στην Κομπεχάγη. Αύριο και σήμερα αλλά και αύριο θα σας μεταδώσει μέσα από το sfina.gr βιντεάκια, ειδήσεις, πληροφορίες, όλα τα πάντα. Το μεσημέρι γίνεται η συνέντευξη τύπου του προπονητή της ομάδας της Midland και την ίδια ώρα μιλάει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος θα μιλήσει εδώ και βεβαίως να πω
ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πετάξει το πρωί. Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στην Τούμπα. Το απόγευμα, το μεσημεράκι προς το απόγευμα θα μιλήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Μπορώ να σου πω και το πρόγραμμα, και σε λίγο θα μας τα πει και ο Στέλιος. Αλλά ας πω και το πρόγραμμα, τι ακριβώς θα γίνει, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τις ώρες κλπ. Γιατί αυτό μετράει, για όσους ενδεχομένως δεν το ξέρουν, είναι μια πληροφορία. Έχουμε και το μπλουζάκι που έγινε, ο πανηγυρισμός του Κούρτιτς που έγινε μπλουζάκι. Δείξτε το λίγο στον κόσμο. Ο πανηγυρισμός του Κούρτιτς, εδώ είναι το t-shirt το οποίο έβγαλε ο ΠΑΟΚ, ο πανηγυρισμός του Κούρτιτς, και όπως καταλαβαίνετε αυτή είναι αυτό το μπλουζάκι το οποίο μπορείτε να πάρετε και φυσικά να έχετε, να το έχετε, να το φοράτε. Τώρα υπάρχει ο ορισμός του διαιτητή του Πόουσον στο Midland ΠΑΟΚ. Ο Πόουσον είναι ένας πραγματικός, μια πραγματική καρμανιόλα. Εγώ ανησυχώ για τον διαιτητή πάρα πολύ, δεδομένου ότι ο διαιτητής αυτός ήταν αυτός που έσφαξε τον ΠΑΟΚ στο 3-2 με τον Άγιαξ, αν το θυμάστε. Ακόμα σφυρίζει πέναλτι. Και επίσης ένας διαιτητής ο οποίος είναι της UEFA, της FIFA για την ακρίβεια. Αν η FIFA θέλει να περάσει Midland, θα το σφάξει τον ΠΑΟΚ. Αν η FIFA έχει μια αδιαφορία σχετικά με το θέμα, μπορεί να δούμε κάνα 50-50 στην όλη αυτή η ιστορία. Αλλά μόνο αυτό το οποίο σας είπα. Μόνο αυτή η περίπτωση. Τώρα, για το τι και πώς και λοιπά θα φανεί αύριο. Θεωρώ ότι ο διαιτητής δεν είναι από αυτούς που πρέπει να περιμένουμε να δούμε κάτι, να είναι πενινταρίσιος ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας διαιτητής ο οποίος άγεται και φέρεται από τη FIFA. Λοιπόν, η πληροφορία την οποία σας δίνω σχετικά με την αυριανή ημέρα είναι ότι στις 10.30 το πρωί ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στην Τούμπα και στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας ο Λουτσέσκου και ο Ίγκανσον, είναι οι δύο που θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου. Αμέσως μετά το απόγευμα ο ΠΑΟΚ πετάει για την Δανία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι 3,5 ώρες νομίζω η πτήση. Θα πάνε να κοιμηθούν, να ξυπνήσουν το πρωί, να είναι πιο άνετοι, δεν θα κάνουν προπόνηση εκεί και λογικό είναι αυτό και προχωράει η διαδικασία έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Δανία και πάμε στο Στέλιο Στεργιάδη, τον οποίο τον έχουμε και είναι στο, νομίζω, ξενοδοχείο, είναι που είναι, αεροδρόμιο, είναι που είναι. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Πού είσαι, στο αεροδρόμιο? Στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης, ναι. Πριν από περίπου μια ώρα που έφτασα. Ναι. Ήρεμα τα πράγματα. Ναι. Πολύ κρύο. Πολύ κρύο. Ναι. Πολύ και, κρύο. Μέσα στο αεροδρόμιο κρύο. Όχι, μέσα στο αεροδρόμιο όχι. Το αεροδρόμιο της Κοπενχάγης είναι ένα από τα πιο μεγάλα στην Ευρώπη. Ναι. Όλα είναι στην εντέλεια. Μέσα στο αεροδρόμιο. Ναι. Αλλά επειδή ήμουν στην Ουγγαρία, μέσω Βουδαπέστης φτάσαμε εδώ. Ναι. Στην Ουγγαρία ήταν πολύ καλός ο καιρός. Εδώ έχει πάρα πολύ κρύο. Μόλις βγαίνεις στο αεροπλάνο, σε ξυρίζεις κατευθείαν. Μένεις χωρίς γένεια κατευθείαν. Σόπαρ, αξίριστο σε βλέπω όμως. Γιατί? Είχα δύο πολλά και. Και φύγανε. Φύγανε. Ναι. Κατάλαβα. Ωραία. Άρα λοιπόν να πούμε ότι εκεί στη Δανία ασχολείται κανένας με το Midland ΠΑΟΚ, δεν νομίζω, στην Κοπενχάγη. Στην Κοπενχάγη όχι τόσο. Δεν όχι νομίζω, τόσο. Όχι. Έτσι κι αλλιώς. Η πόλη είναι άλλη τη Midland και εκεί, ναι. Εκεί θα πας, αύριο θα πας. Τα ξημερώματα θα φτάσω βασικά. 6 ώρα το πρωί πρώτα ο Θεός στο Χέρνινγκ, που είναι η πόλη που εδρεύει η Midland, η οποία κανονικά δεν είναι Midland. Έχασες το τρένο το απογευματινό? Όχι, δεν προλάβαινα ούτως ή άλλως το τρένο, γιατί η πτήση έφτανε 8 και 10 και το τελευταίο προς τα εκεί ήταν 8 παρα 10. Δεν προλάβαινες. Οπότε έγινε η πτήση, θα πάρω το τρένο των 12 που σταματάει στο Βέιλε και από το Βέιλε ένα άλλο πιο μικρό τρένο που πάει στο Χέρνινγκ. Έχει μια σχετική ταλαιπωρία, εντάξει. Εντάξει. Νίκο, καταρχήν να πούμε ότι η πόλη που εδρεύει η Midland, η οποία κανονικά δεν λέγεται και Midland κιόλας, εμείς την κάναμε εδώ Midland, είναι Midland η ομάδα. Midland, ναι. Εμείς εδώ οι στοιχηματζίδες ξεκίνησαν και την κάνανε Midland. Η πόλη που εδρεύει είναι το Χέρνινγκ, το οποίο, χωρίς να έχω πάει, έχω μιλήσει με δύο τους ανθρώπους,
μου το έχουν περιγράψει σαν το Κιλκής της Δανίας. Μόλι το συμπάθειο. Το Κιλκής είναι ωραίο, ρε φίλε. Εντάξει, μόλι το συμπάθειο. Ο ΠΑΟΚ, η πτήση τσάρτερ του ΠΑΟΚ αύριο δεν θα πάει στην Κοπενχάγη, Νίκο. Θα πάει στο Μπίλουντ, την πόλη την οποία είναι πιο κοντινή και έχει αεροδρόμιο. Ναι. Και από εκεί θα πάνε ο δικός. Και από εκεί και θα μείνει η ομάδα στο Μπίλουντ. Θα μείνει η ομάδα στο Μπίλουντ. Και από εκεί θα ξεκινήσει και τη μέρα του αγώνα και από εκεί θα αναχωρήσει μετά το τέλος του αγώνα την επόμενη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λες, Τέλειο, το ρεπορτάζ για τον Γκούρτιτς τι λέει, δεν θα είναι στην αποστολή? Νομίζω, κοίτα, από τον ΠΑΟΚ δεν λέει κανείς τίποτα. Ναι, δεν λέει. Νομίζω ότι δύσκολα θα προλάβει. Δεν προλαβαίνει. Γιατί κυρίως είναι και το θέμα υγείας πάνω απ' όλα, πέραν δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Και την Τετάρτη μπορεί, από την Τετάρτη και μετά την Πέμπτη μπορεί, αλλά Πέμπτη τελείωσε, έχει φτάσει η ομάδα πάνω, γεια σας. Έχει τελείωσει η ιστορία. Ναι, είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση και ξαναλέω αυτό που λέγαμε το μεσημέρι στο ραδιόφωνο, ότι δεν είναι τυχαίο ότι αντί να βάλει το Σβάμπ με τον Αμπτρόμι, το έβαλε τον Αγκούστο δίπλα στον Τσιγκάρα, κάνοντας και μια πρόβα για το σχήμα που έχει στο μυαλό του εν ώψη του αγώνα με τους Δανούς. Γιατί θεωρώ ότι θα πάει με Αγκούστο και με Τσιγκάρα. Ναι. Στο παιχνίδι με τη Μίτιλαντ. Δεν μου λες, κάτι μου είπε, επειδή μιλούσαμε με τον Τουρσουνίδη τον Γιώργο πριν από λίγο, πέταξε μια ιδέα ο Τουρσουνίδης και λέει το εξής. Εντάξει, λέει Αγκούστο, και εγώ αυτό είπα, Αγκούστο Τσιγκάρας. Αλλά μου λέει, μην αποκλείς, λέει, την περίπτωση του Σβάμπ. Λέω δηλαδή, τι εννοείς? Να παίξει, λέει, ο Τσιγκάρας με το Σβάμπ, μπροστά ο Αγκούστο, αριστερά ο Βίσεσβαρ, δεξιά ο Ζήφκοβιτς και στην κορυφή ο Ακπομ. Εγώ δεν το αποκλείω. Τώρα δεν ξέρω εσύ, ναι, τι λες. Ναι, ούτε εγώ το αποκλείω, αλλά είναι και ένας παίκτης που δεν έχει πολύ ρυθμό ο Σβάμπ. Νομίζω ότι δεν του ταιριάζει το παιχνίδι, γιατί είναι μια γρήγορη ομάδα η Μίτιλαντ. Θα δούμε τώρα, τι θα δοκιμάσει αύριο το πρωί στην προπόνηση ο Λουτσέσκου. Στέλιο, να δώσω λίγο, με συγχωρίζω που σε διακόπτω. Έχει ημίχρονο στο Paris Saint-Germain Real Madrid. Παιδιά, δεν έχει γίνει ούτε μία φάση. Μιλάμε για ναυάγιο. Δεν είναι μάτσα αυτό. Λέγανε ότι ματσάρα, πάμε. Ποια ματσάρα, τίποτα. Δεν κατεβήκαν το κέντρο. Οι άλλοι εντωμεταξύ είναι 0-4 έχει γίνει. Λισαβόνα με την Manchester City. Ο Μπερνάντο Σίλβα έβαλε δεύτερο γκολ στο 44. Και έχει κάνει 0-4 στο ημίχρονο. Τώρα τραβήξει ένα χειρόφρενο ο Γκουαρδιόλα στο δεύτερο και αντεγιά. Και τελειώνει η ιστορία. Και εγώ βλέπω το Ρεάλ τέτοιο. Τι να δω, τι το βλέπω αυτό. Το γυρίσω τώρα. Τώρα θα έχω χάσει τα άλλα. Συγγνώμη, σε διακόψα. Δεν ξέρω, ήθελες να πεις κάτι για αυτό το θέμα? Γιατί και ο Μούρκ δεν θα είναι, από ό,τι ξέρω. Δύσκολα να είναι ο Μούρκ. Δύσκολα. Δύσκολα και ο Μούρκ. Θα δούμε τι θα γίνει και στην προπόνηση αύριο το πρωί. Θυμίζω ότι αύριο ο ΠΑΟΚ προπονείται 10 η ώρα το πρωί στην Τούμπα. Μία η ώρα μιλάει ο Λουτσέσκο με τον Ίγκασον. Ναι, το είπα αυτό. Και 2 και 4, μισό λεπτό να το τσεκάρω κιόλας, Νίκο, τώρα. Για να είμαστε. Πετάει. Όχι, να δω τι ώρα είναι, να θυμηθώ τι ώρα είναι, γιατί το έχω σημειώσει η συνέντευξη τύπου τη Μίντιλαντ. Α, Μίντιλαντ. Ναι, γιατί από τη στιγμή που θα είμαστε εκεί, θα δώσω και το παρόν. Βέβαια, λοιπόν, εννοείται. Live streaming μπορείς να κάνεις από εκεί? 2 και 4 είναι η συνέντευξη τύπου της Midland. Εντάξει, θα προλάβουμε. Να κάνω εγώ live streaming. Νομίζω θα έχει η Midland κάτι, αλλά θα μεταφέρω τις δηλώσεις. Βιντεάκι. Εκεί θα έχουμε κάνα βιντεάκι, κάνα αυτό. Εντάξει, όλα δεν ξέρω αν θα έχει μεταφραστεί. Δεν θα έχει, λες, αγγλικά, εντάξει. Ούτε αγγλικά. Μπορεί να είναι μόνο επειδή θα είναι. Δεν θα είστε, αφού θα είστε δύο δημοσιογράφοι Έλληνες, είναι υποχρεωμένοι. Θα έχει, νομίζω. Θα είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει τη μετάδοση του αγώνα. Ο Ανδρέα Παλομπαρίνη. Θα είναι και ο Ανδρέα Παλομπαρίνη. Τρεις θα είστε αύριο. Άρα, ναι, φυσιολογικά άλλοι δημοσιογράφοι θα ανεβούν μάλλον αύριο, έτσι δεν είναι, φυσιολογικά? Οι υπόλοιποι, από όσο γνωρίζω, Τετάρτη θα φτάσουν αύριο το βράδυ κατά τις 10, τέτοια ώρα περίπου. 10 ώρα το βράδυ. Με τον ΠΑΟΚ θα έρθουν, όχι? Με άλλη πτήση. Όχι. ΠΑΟΚ πλέον δεν είναι. Δεν παίρνει κανένα. Ξέρω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Από την άλλη πλευρά θα έρθουν και άλλοι. Άρα λοιπόν θα έρθουν και άλλοι 3-4, ας πούμε. 2-3 ακόμα. 4 σίγουρα. 5. 4 σίγουρα. 4-5. Ωραία. Άρα εσείς οι τρεις όμως που θα είστε αύριο, προσωπικά πιστεύω ότι θα τους πείτε. Είμαστε από την Ελλάδα. Εννοείται, διαπιστεύσεις έχετε. Έχουν ενημερωθεί μέσω του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ότι θα δώσουμε το παρόν και στην προπόνηση της Μίτιλαντ και στην συνέντευξη τύπου του Μπο Χέντριξεν. Και θα είμαστε εκεί να καταλάβουμε το τι θα πούνε, γιατί
Να δούμε και το γήπεδο, να δούμε που θα μπουν και, και οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θα έρθουν, που ξεκινάνε σιγά σιγά από αύριο το πρωί κάποιοι από Γερμανία και από Σουηδία οδικός. Ο ΠΑΟΚ θυμίζω δικαιούται το 5% των εισιτηρίων του ΜΑΤΣ. Το γήπεδο χωράει 10.500, οπότε περίπου 150, Νίκο. 150 άτομα. Κάπου εκεί, τόσα είναι τα εισιτήρια που δικαιούται ο ΠΑΟΚ. Το γήπεδο της Μίτιλαντ όλα 11.000 χωράει. 11.500, ναι. Πολύ ωραίο γηπεδάκι όμως. Το έχω δει σε φωτογραφίες, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Είναι υπερσύγχρονο, μικρό βέβαια, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να πάει να κάνει και μεγαλύτερο η Μίτιλαντ, Νίκο. Ούτως ή άλλως δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι λαοφιλής όπως η Κοπενχάγη ή η Μπρόντμπι, η οποία είναι και ομάδα της πρωτεύουσας. Θα το δούμε το γήπεδο αύριο με το καλό, πρώτο Θεό, αύριο το μεσημέρι. Και θα δώσουμε στον κόσμο την εικόνα και από τον αγωνιστικό χώρο και από την συνέντευξη τύπου. Γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς προσεγγίζουν οι Δανείοι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω, Νίκο, το παιχνίδι της Πέμπτης είναι το πρώτο επίσημο για την Μίντιλαντ φέτος, το 2022. Πρώτο επίσημο. Μάλιστα. Τη στιγμή που δεν έχει κάνει κανένα, και αυτό είναι το ντεζαβαντάζ για τη Μίντιλαντ, το ότι δεν έχει παίξει παιχνίδια, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του, παίζει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, τη στιγμή που πάω μέσα στο 2022 έχει πάνω από 10 επίσημα. Η Μίντιλαντ θα παίξει μόλις το πρώτο. Ναι. Κόντρα στον πάω. Ναι. Θα φανεί. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς έχει συζητηθεί πάρα πολύ η επιλογή της UEFA, ο ορισμός της UEFA με τον Greg Pawson στο παιχνίδι. Δεν ξέρω... Το είπα και προηγουμένως, μιλάμε για χασάπι κανονικό. Με ναι, το συμπάθειο ναι. Από τους χασάπιδες, αλλά είναι χασάπις ποδοσφαιρικός αυτός, δεν υπάρχει. Δηλαδή, άμα θέλει κάτι να κάνει, το περνάει. Ή άμα θέλει η FIFA κάτι να κάνει, το περνάει, τέλος. Μακάρι, Νίκο, να μην δώσει δικαίωμα, να πάνε όλα καλά, γιατί νομίζω ότι αυτός ο ορισμός, τι να πω, δηλαδή... Εγώ αυτόν, ρε φίλε, το συχάθηκα. Από τη σφαγή στο 3-2 με τον Άγιαξ. Το συχάθηκα, μιλάμε. Ο άνθρωπος είναι συχαμένος. Είναι το πιο αισχρό 100-0 που έχω δει εγώ με τον Άγιαξ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, εκεί το συχαίνεσαι του προπονητή, το διαιτητή. Τι κάνεις, ρε. Μιλάμε για σφαγή του αιώνα στον ΠΑΟΚ. Το συχάθηκα, πραγματικά. Και δεν έχει και βάρ, έτσι. Μετά, όταν μπήκε στο Ομόνια ΠΑΟΚ, πάλι αυτό ήταν στο 2-1. Εκεί λέω, ένα-ένα. Όχι, στην Κύπρο έπαιξε. Ναι, Ομόνια ΠΑΟΚ 2-1, έχασε ΠΑΟΚ. Ναι, έχασε ΠΑΟΚ με τον Γκαρσία, το πρώτο μάτς του Γκαρσία. Αυτό ήταν διαιτητής. Και θυμάμαι να μου και λέω, πού να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν κερδίσει ποτέ. Και έχασε. Δεν κερδίσει ποτέ με αυτόν τον διαιτητή. Δεν ξέρω. Νίκο, μακάρι να σφυρίξει καλά, γιατί να πούμε ότι δεν υπάρχει ΒΑΡ. Έτσι. Όπως δεν υπήρχε και σε εκείνο το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Τα οποία έδωσε 3 πέναλτι σε ένα παιχνίδι και όχι μόνο αυτό, αλλά γενικότερα τη διαιτησία 300-0. Επειδή ο κόσμος ρωτάει, όπως έχει προβλέψει η UEFA, στο μοναδικό μάτς το οποίο θα υπάρχει VAR, το Conference League, θα είναι στο τελικό. Μόνο εκεί, ναι. Μόνο εκεί. Μόνο στο τελικό. Μακάρι πάω να φτάσει στο τελικό, να δούμε πώς είναι VAR στο Conference League. Ναι. Στέλιο, τώρα δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, γιατί βλέπω μηνύματα φίλων ακροατών που λέει πρώτον, ο Μητρίτσα πρέπει να παίξει βασικό στην Πέμπτη, γιατί χρειαζόμαστε και τη φρεσκάδα και γρηγοράδα, λέει ο Βασίλης Τζουβανέλης. Τώρα για τον Μητρίτσα το βλέπεις για βασικό εσύ? Πες, ναι, το βλέπω πιθανό. Γιατί ο Μπίσεσβαρ, αν δεν παίξει, ή θα παίξει το 10 ή μπορεί να μπει και αλλαγή. Θυμίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο γενικότερα τη διαχείριση του ρόστερ, το ότι πρέπει να παίξουν όλοι, το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Και ο Μπίσεσβαρ έπαιξε και 96 λεπτά την περασμένη Τετάρτη με την ΑΕΚ. Ναι, τον Ατρόμητο πάλι έπαιξε. Εντάξει, θα δούμε. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ο Γιώργος ο Κεραμιδάρης, τον ευχαριστούμε. Ο Άγγελος Ολοχρήτης, χαιρετισμούς μου. Πάμε, Νικόλα, δυνατά, όπως πάντα, Μιχάλης ο Βασιλιάδης. Το καλοκαίρι, Παρίσι Σεντζερμέν θα πάρει προπονητή τον Ζιντανετή Ζιντάν και έχει κάνει πρόταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να γίνει τράμπα ο Ρονάλντο, λέει ο Στέλιος Χουστουλάκης. Ευχαριστούμε για την πληροφορία, φίλε. Όχι, αυτός ο διαιτητής, λέει ο Μάνου Στέφανος. Δεν το ξεχνάμε το λαμόγιο, λέει ο Βασίλης Τζουβανέλης. Δεν μπορούν να τον αλλάξουν, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, λέει ο Κώστας. Δεν μπορούν. Χωρίς Κούρτιτς μας βλέπω δύσκολα, λέει ο Τζόνο Γκουντής. Αυτός ο Πόσον πρέπει να νικήσουμε, λέει και το διαιτητή, λέει ο Γιάννης ο Ηλιακώστας.
ο Μάικο Νικολαίδης, άρα μας χρωστάει κάτι, λέει ο διαιτής, πρέπει να επανορθώσει, λέει ο ρέφερης Στέλιο. Ναι, εντάξει. Τελάρα, λέει, γουρλή με το διπλάκι. Διπλαράκι, λέει ο φίλος. Έχει μια ευκαιρία να δώσει κανένα πέναλτι την Πέμπτη, να επανορθώσει λίγο. Αν και νομίζω ότι εκείνη η ζημιά δεν επανορθώνεται, Νίκο, είναι η αλήθεια. Όχι, το Πάουκ περνούσε στην επόμενη φάση των προκριματικών του Champions League. Έτσι. Τι να λέμε τώρα. Ο Γιάννης Ολιακός, καλώς έφτασε. Τέλειο, καλή τύχη στην Παοκάρα. Χωρίς Κούρτης, μας βλέπω δύσκολο γύρω στο Χασόγλου. Θα τα καταφέρουμε. Ταξιδεύει σε λίγο, Στέλιο. Καλό ταξίδι, φέρουμε στην νίκη Σοφία Σιόλαβου. 12 ώρα, δεν είπες ότι ταξιδεύεις. Στις 12 Δανίας. Ναι, τώρα εδώ είναι 10 η ώρα, 10 παρα 5. Ναι, ναι, ναι. Ο φίλος ο Καντουρί, όχι ρε φίλος, Καντουρί, δεν υπάρχει Καντουρί. Δεν μπορεί ο Καντουρί να παίξει. Φοβάμαι σπάσουμε καμιά τηλεόραση με το διετή, λέει ο Νάκης ο Γαφριλίδης. Ο Σβάμπ λέει είναι ζόρι καλή, δεν έπαιξε λίγο καιρό, είναι αργός, αλλά έχει άνοιχτο τσιγκάρα, θα είμαστε πιο γρήγοροι, θα χτυπήσουμε από το πλάγι με το Λίρατζι. Ο Λίρατζι θα είναι ο βασικός σίγουρα, έτσι. Δεν υπάρχει έτσι. Ναι, αφού ο Σάστερ δεν είναι στη λίστα. Σωστά. 550 άτομα, λέει ο Παναγιώτης Ξαντινής, όχι 100. 550, ναι, 500. Το 5% των 11.500 είναι 500? 550, ναι. Εσύ είπες 110. Το θέμα είναι να δούμε πόσοι θα έρθουν, έτσι, γιατί δεν είναι και εύκολο ταξίδι. Δηλαδή, ακόμα και για τους παοξίδες που μένουν στη Σουηδία δεν είναι εύκολο, είναι μακριά. Μακριά είναι, ναι. Σωστά. Δηλαδή, έχω άτομα που θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί και κάποιοι θα έρθουν και κάποιοι. Είναι δύσκολο ταξίδι, Νίκο. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Και, τώρα, μια που το θυμήθηκα, επειδή λέμε για παοξίδες, πίστευες ότι θα ξεκινήσει το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη και δεν θα πετύχει ένα παοξίδι μέσα στο αεροπλάνο? Όχι, άχαστο. Ήτανε μέσα, πόσοι, κάνα δύο, τρεις. 5-6 ήταν σίγουρα. 5-6, Για το μάτς πάνε. Για το μάτς πάνε. Ναι. Αυτοί μπαίνουν και πάνε στη Δανία, λες και είναι Τριανδρία Τούμπα. Τρελή είναι, δεν είναι καλά. Ναι, εντάξει. Λέμε ότι είμαι εγώ τρελός, αλλά και αυτοί είναι ακόμη πιο τρελοί. Εντάξει. Και μου είπαν θα μείνουν Κοπενχάγη το βράδυ, σήμερα, και θα ξεκινήσουν αύριο την Πέμπτη το πρωί για το Χέρνινγκ. Δεν μου λες τώρα στην Κοπενχάγη τι ώρα είναι, εδώ είναι 11. Είναι 10. Α, μια ώρα πριν είστε. Ναι. Μάλιστα, κατάλαβα. Ο φίλος ο Νάκης ο Γαβριλής λέει ακόμα δεν έχω ξεπεράσει Νικόλα εκείνο το σοκ με τον Άγια, γνωστήσαξε το γόνατο με βαμβάκι, λέει ο Ιερόθεος ο Ιωαννίδης. Ο Μπότο θα είναι στην αποστολή, λέει, ίσως βλέποντας ο διαιτής να θεωρήσει. Γιατί ο διαιτής να θεωρήσει? Επειδή θα δει το Μπότο σιγάρε. Άμα υπάρχει γραμμή. Ο γιος του Αδωρίδης έκανε πάλι τη δουλειά του με τον ορισμό αυτού του διαιτή, λέει ο Αλέξανδρος ο Γόγος. Στέλιο, πάλι σπαθιά πρέπει να καταπιεί για να φέρει το 1-1 τελικό. Λέει ο Στέλιος ο Γουστουλάκης, μάλιστα. Εντάξει, τώρα το μάτς είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, παιδιά. Το μάτς δεν είναι εύκολο. Για να μην λέμε τώρα ότι να είναι. Όχι, το μάτς είναι δύσκολο και η Μίτιλαντ μπορεί να μην είναι το όνομα που έχουν άλλες ομάδες, αλλά είναι μια καλή ομάδα, αθλητική ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Με νεαρούς παίκτες. Το καλό είναι ότι παίζει επιθετικά και ο ΠΑΟΚ θα βρει χώρους. Τα λέγαμε και το μεσημέρι στο ραδιόφωνο, Νίκο, θα τα πούμε και αύριο. Ξανά ότι ο ΠΑΟΚ θεωρώ θα βρει χώρους κυρίως από τα πλάγια. Εκεί όπου είναι το αδύναμο σημείο της Μίτιλαντ, γιατί παίζει με ένα 3-5-2. Εκεί τα πλάγια και από δεξιά ειδικά έχει πρόβλημα. Αυτό είδα εγώ. Στο τέτοιο θα δούμε. Ενώ από αριστερά βγαίνει πολύ καλά ο μπακ, είναι γρήγορος, ταχύτατος κλπ. Ο δεξιός που είναι back half, εκεί έχει θέμα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τα center back δεν τα είδα καλά. Κουτράνε μεταξύ τους οι δύο τουλάχιστον, είναι λίγο μπερδεμένοι. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω εκεί θα χτυπήσει. Όταν μια ομάδα παίζει με τρεις πίσω, δηλαδή πέντε δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να την τρυπήσει από τα πλάγια. Δηλαδή ανάμεσα με μπαλιές και με κινήσεις ανάμεσα στον αριστερό stopper και τον αριστερό back half και στο δεξί stopper και το δεξί back half. Νομίζω ότι ο Πάκο εκεί θα χτυπήσει. Και θα αναλύσουμε πολλά περισσότερα και αύριο που θα έχουμε και εικόνα για την αποστολή. Θα κάνουμε και κάποια κατασκοπία, ελπίζω, στους Δανούς. Αν και έχω παρακολουθήσει τη Μίτιλαντ εδώ και καιρό και έχω μια εικόνα πολύ καλή για την ομάδα. Και εγώ έχω καλή εικόνα. Δεν είναι κακή ομάδα, είναι καλή ομάδα. Αλλά από την άλλη πλευρά, το μπόνους για τον ΠΑΟΚ, το αβαντάζ είναι ότι έχει παιχνίδια στα πόδια του ΠΑΟΚ. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Αυτό είναι το μεγάλο. Ενώ οι άλλοι δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν ούτε ένα μάτς επίσημο. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Εντάξει, Στέλιο, άρα θα τα πούμε και αύριο. Εδώ είμαστε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Σιγά-σιγά. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε. Άρα, εσύ τώρα δηλαδή σε 2 ώρες φεύγεις από εκεί. Ναι, σε 2 ώρες, ναι. Σε 2 ώρες, εντάξει. Καλό ταξίδι, θα τα πούμε και αύριο. Και καλό βράδυ. Ναι, εννοείται. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, γεια. Λοιπόν, αυτά το Στέλιο Στεργιάδη από την. Ήδη είναι στη Δανία ο απεσταλμένος μας. Θέλω λίγο να προσέξετε κάτι. Εγώ θα κλείσω την εκπομπή σε λίγο. Αλλά θα παίξουμε ένα βιντεάκι αμέσως μετά,
το οποίο θέλω να το δείτε. Είναι ένα βιντεάκι το οποίο κάνανε το 1993 οι μπασκετμπολίστες του Άρη κατά των ναρκωτικών. Με Θεόφιλο Μητρούδη, ο οποίος έφυγε σήμερα, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες. Σήμερα τον αποχαιρέτησαν όλοι. Υπάρχει και μια σχετική φωτογραφία από τον αποχαιρετισμό του Θεόφιλου Μητρούδη, όπου ήταν ο Φάνης Ταρνατόρος, ήταν εδώ είναι, και πίσω βλέπετε την σημαία του Άρη, όπου έπαιξε και ένα βιντεάκι στη διάρκεια της, εδώ το βιντεάκι, με οι αχές του Άρη, με τον Μητρούδη, τον Γκάλι και όλους τους υπόλοιπους. Εδώ είναι αφιέρωμα στον Θεόφιλο Μητρούδη, είναι μέσα στην αίθουσα του αποχαιρετισμού, για τον άνθρωπο ο οποίος έφερε το κύπελο κυπελούχων στον Άρη. Και επίσης να πω ότι ζήτησε ο ίδιος να γίνει καύση της Σορούτου και να πεταχθεί η στάχτη στον Όλυμπο. Αυτό ήθελε ο Μητρούδης, δεν θέλει ούτε να υπάρχει σε μνήματα, δεν ήθελε τίποτα απολύτως, και ζήτησε αυτό το πράγμα να γίνει. Αμέσως μετά όμως, μόλις εγώ ολοκληρώσω με τους χορηγούς μας, γιατί έχουμε τους χορηγούς μας που προλαβαίνετε να απολαύσετε ένα ωραίο δείπνο στο εστιατόριο Λατεράζ του Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει η πολύτικη κουζίνα. Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, τα δύο εστιατόρια του Regency Casino Θεσσαλονίκη, στο Λατεράζ έχει και πολύτικη κουζίνα. Πολύτικη κουζίνα στο εστιατόριο Λατεράζ. Οι αυθεντικές πολίτικες συνταγές των γιαγιάδων μας, μαγειρεμένες με αγάπη, με ράκι και τα πιο αγνά υλικά. Λοιπόν, να πω ακόμη ότι έχετε τη δυνατότητα, όσοι έχετε προβλήματα ή εσείς ή οι συγγενείς σας, με ψωρίαση, δερματίτιδα και εξέματα, να καλέσετε τώρα στο 6970-062-884 στο χορηγό μας, στην Altai Natura, για ψωρίαση, δερματίτιδα και εξέματα, με 19,90 δίνει μια συγκεκριμένη κρέμα φανταστική, όπως λέει η Altai Natura. Για πρόληψη της διόγκωσης του προστάτη και το πόσιμο φακελάκι και την αύξηση της ανδρικής λίπητο, για να είστε ντούροι, να μην καταλαβαίνετε τίποτα, λέει η Altai Natura, είναι το Ρεπροστανόλ. 6970-062-884. Τώρα τηλεφωνήστε και για αρθρώσεις, μυϊκούς, ρευματικούς πόνους, με 19,90 στο 6970-062-884 και από Viber και από WhatsApp. Και αν πάρετε δύο από αυτά τα προϊόντα, με 30 ευρώ παρακαλώ, η μεγάλη προσφορά της Altai Natura στους τηλεθεατές του Sfina.gr. Πάμε να δούμε και τους υποστηρικτές μας και επιστρέφουμε. Μαζί μας ήταν η S4 Security, η S4 Premium Security Services, η κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα, Αναγεννήσεως 52 στη Θεσσαλονίκη και Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302 στο Νέο Ψυχικό. Υπηρεσία φύλαξη εγκαταστάσεων, περιπολιών και εκδηλώσεων. Δύναμή μας οι άνθρωποι μας, Φώτης Μπινόπουλος και συνεργάτες. Η νοσοκόμα στο σπίτι, 11-3-11, νοσοκόμα και γιατρός για ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορείτε να καλέσετε για μία απλή ένεση ακόμη και για μεταφορά σε νοσοκομείο ή κλινική. Δημήτρης Γαϊδαρτζής, Μανώλης Γαϊδαρτζής και όλο το team. Ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, Μαρίνο Αντίπα 43, είναι την Τζάμπο Ανατολικής Θεσσαλονίκης, χοντρική λιανική από τον Καπίταλη. Για όλη τη Βόρεια Ελλάδα τα κορυφαία ελαστικά και ζάντες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αν έχετε κατοικίδια, μην ψάχνετε αλλού. Pet Shop 88, Κώστας Παρασκευόπουλος και όλο το team σας περιμένουν. 7.000 προϊόντα. Κάντε την παραγγελία σας μπαίνοντας στο petshop88.gr και θα έρθει στο σπίτι σας το προϊόν την επόμενη μέρα. Και φυσικά υπάρχει και επιβράβευση τακτικών πελατών με έκπτωση. Αν έχετε χαλασμένες οικιακές συσκευές, ο Κοσμάς Κωστόπουλος και οι συνεργάτες στην οικοανταλλακτική τις φτιάχνει όλες. Εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Εθνικής Αντιστάσεως 99 στην Καλαμαριά, μετά το στρατόπεδο Νταλίπη, 6907-857-611. Το Man to Man είναι μια νέα πρόταση στο χώρο της ανδρικής ένδυσης και υπόδυσης. Μοντέρνο ντύσιμο, αλλά και πιο κλασικό ντύσιμο, σε μεγάλη γκάμα ρούχων. Θα πάθετε την πλάκα σας με την γκάμα ρούχων. Εγνατία 46. Μια φορά αν πάτε στο Man to Man θα γίνετε σίγουρα πελάτες και θα ψωνίζετε μόνο από εκεί, λόγω τιμών και λόγω ποιότητας ρούχων. Η κατασκευαστική εταιρεία Αναδομό είναι μαζί μας. Έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια η κορυφαία κατασκευαστική της Βόρειας Ελλάδας.
αναλαμβάνοντας μεγάλα έργα παντού, Νίκος Κωνσταντινίδης και όλο το team σε όλη την επικράτεια και ανακαινήσει κατοικιών και εμπορικών χώρων. Λοιπόν, μείνετε λίγο, γιατί αυτό που θα δείξουμε λίγο αργότερα, σε δευτερόλεπτα δηλαδή, μόλις κλείσω, είναι εντυπωσιακό. Το 1993 έχει γίνει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική προσπάθεια με έμπνευση Θεόφιλου Μητρούδη και όλους τους παίκτες του Άρη. Θα δείτε και το Σάκη Ρουβά να τραγουδάει, απίστευτο αλλά αληθινό. Τον Πασχάλη, Αρβανιτίδη, επίσης τη Γαρμπή, ήταν όλοι μέσα και τραγουδούσαν. Θα το δείτε σε λίγο. Παναγιώτης Γιαννάκης τραγουδάει, Ρόι Τάρπλιος χορεμένος, JJ Anderson, όλοι οι παίκτες του Άρη, Σούμποτιτς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, εδώ είναι Βοράς, εδώ είναι Μακεδονία, εδώ είναι Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Μια άλλη χώρα πιο πάνω λέγεται Βαρντάρσκα και Ιδού, 1939, γραμματόσημο στη Ιουγκοσλαβία, Βαρντάρσκα κάτω δεξιά, δεν υπάρχει καμιά Μακεδονία. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η διαμελημένη Ιουγκοσλαβία και η Βαρντάρσκα είναι η χώρα αυτή, την οποία σας τη λέμε τόσο καιρό. Να ξέρετε λοιπόν, Βαρντάρσκα με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Η Μακεδονία είναι εδώ και είναι Ελλάδα. Αυτό να το θυμάστε πάντα. Καλό βράδυ σε όλους με το αφιέρωμα από τους καλωσφεστές του Άρη κατά των ναρκωτικών 1993, παρακαλώ. Ένα δώρο η ζωή και τυχερός που το έχει. Κι όποιος δεν ξέρει να τη ζει ή να κυβέρνει την ψυχή. Στα ναι της και στα όχι. Η άσπρη σκόνη στο κορμί το τέλος προδικάζει. Κι είναι τεράστιο το γιατί, πως του θανάτου αφορμή. Σε πειρασμό σε βάζει. Ο δρόμος των ναρκωτικών είναι μεγάλος φέτος. Μέσα στο άδειο των ματιών θρύψαλα γίνεται λοιπόν. Του κόσμου ο καθρέφτης. Αρχαίο πνεύμα θάνατο, αντίδοτο στο θάνατο. Μα ούτε που το είδες σε πνίγει τα διέξοδο. Μα εγώ βρήκα διέξοδο σε γήπεδα και αρχιδές. Πάρε στη καρδιά σου το δικό μας το βαλμό. Κράτησε το χέρι μας το χείλο στη σαβή σου. Δεν θα το αντικλείδι, δεν θα πω εγώ. Μες στο σκηνικό. Κράτησε το χέρι μας το χείλο στη σαβή σου. Δεν θα το αντικλείδι, δεν θα πω εγώ. Μες στο σκηνικό του τεχνικού σου παραδείσου. I wanna sing you a song the whole night long. A song about love, a song about life. Don't take the red at the edge of a knife. So come with us before you fall. Let's have some fun, play basketball. God gave us life and we depend on God's decision for the end. Life is so short and life is good. Enjoy your life, I think you should. Forget the drugs, become a man. I know you're strong, I know you can. Αλήθιμο βαρύ το ωραίο σου ταξίδι. Κι όποιος αγάπησε πολύ ενός καημού κρατάει στη γη. Σου χάρω το παιχνίδι. Για στη σκόνη ξεπουλάς όλα τα υπάρχοντά σου. Μέσα στην άγνοια κουβαλάς χάρτινα όνειρα και πας. Τη νύχτα από κοντά σου. Μέσα σε χρόνιο εθισμό ξεθόριασε η μορφή σου. Φορά σκιά χωρίς φραγμό.
δεν νιώθεις πια τον πειρασμό να κάνεις τη στροφή σου. Αρχαίο πνεύμα θάνατο, αντίδοτο στο θάνατο, μα ούτε που το είδες. Σε πνίγει τα διέξοδο, μα εγώ βρήκα διέξοδο σε γήπεδα κερκίδες. Πάρε στη καρδιά σου το δικό μας το βαλμό, κράτησε το χέρι μας το χείλο στη σάβη σου. Μετά το αντιχλίδι δεν θα μπω εγώ μες στο σκηνικό. Πάρε στη καρδιά σου το δικό μας το βαλμό, κράτησε το χέρι μας το χείλο στη σάβη σου. Μετά το αντιχλίδι δεν θα μπω εγώ μες στο σκηνικό. Του τεχνίτου σου παραδείσου, πάρε στην καρδιά σου το δικό μας το βαλμό, κράτησε το χέρι μας το χείλος της άδειας σου. Μετά τα αντιπλήρη δεν θα πω